πέφτει σε προσποίηση. Προσπαθεί και βγάζει έξοχα στο Μουγιούκα απέναντι στον Βάσκεφ. Αστοχή έρχεται ο Διαμαντής, επιθετικό rebound. Ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φώτσης για την Μπαρσελόνα. Διαμαντίδης, η προσπάθεια, υπάρχει φάουλ από τον Φρανκ Βάσκεφ. Ένα σε μια ομάδα για 4 χρόνια. Διεθνής με την Διαμαντίδης. Και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Σερφίσουν Διαμαντίδης. Εκπληκτική τρίπλα πάνω στον Ρούμπιο. Θα εκμεταλλευτεί αυτά τα άστοχα σουτ. Η Μπαρσελόνα έχει ξεκινήσει με ένα 5-5. Και φυσικά το ποσό πέφτει. 14-12 μπροστά η Μπαρσελόνα. Διαμαντίδης Μπατίστ και ισοφάρισε από τον Παναθηναϊκό. 14 όλα για ένα Παναθηναϊκό διαβάσμα. Χρόνια. Και ούτε στον τρίτο του 2, ούτε στον τρίτο του 7 για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Παναθηναϊκός μπροστά με 14. Πολύ ωραίο το σπίτι την μπάλα από τον Μπατίστ, αλλά το κλέψιμο του Ρούμπιο για να ξανακλέψει ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης και το καλάθι. 14-18. Ο Παλάου Μπλαουγκράνα. Διαμαντίδης το κρίνει στην μπάλα από τον Μπατίστ. Διαμαντίδης ευστοχή. Τρίποντο 37-35 ο Παναθηναϊκός. Δίωστο θα παίξει με πλάτη για λίγο τον αντιπαλό του. Διαμαντίδης σουτάρει από μακριά για 3. Ευστοχή ο Διαμαντίδης. 3-3 ο Παναθηναϊκός. 2-2 Διαμαντίδης. Είναι τερά τον μήνα Δεκέμβριο. Διαμαντίδης. Ευστοχή παίρνει το παιχνίδι πάνω του ο Διαμαντίδης. Θα είναι τους 16 πόντους. 40-40 ενώ νοήθηκε το παιχνίδι. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Ναβάρο. Έχει χώρο. Μπατίστ. Η μπάλα στο καλάθι. 40-42. Αλλά είναι, παίζει με την εμπειρία του, την κλάση των παικτών του. Διαμαντίδη. Σαν το κλείδι προς τη μήνυ. Μπάλα στο Λόρμπεκ. Υπάρχει και η περιφέρεια στην πεντάδα της περιφέρειας στον NCAA. Διαμαντίδης προσποίηση πάνω στο Ρίκι Ρούμπιο. Έχει χώρο, υπάρχει φάουλ. Κούραση των σποξιμάτων, των χτυπημάτων από τους αντιπάλους. Διαμαντίδης μέσα. 47-48. Μια πολύ μεγάλη βραδιά με 17 πόντους μέχρι στιγμής. 18 τώρα μέχρι στιγμής. Καϊμακόγλου με αντίπαλο τον Λόρμπεκ. Διαμαντίδης αμαρκάριστος για 3, σουτάρι. Μέσα! Μέσα! Δεν είναι καλός αμυντικός. Να το σκρίνει την μπάλα από τον Μπατίστ. Υπάρχει φάουλ. Τέταρτο φάουλ στο μακριά. Αστοχή. Εντόγκη τάπα από τον Διαμαντίδη. Φάση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό στην άμυνα. Διαμαντίδη στην τάπα. Τα μακριά χέρια του αρχηγού κάναν τη δουλειά του. Τώρα χρειάζεται καλάθι. Περπέρολ παίζει πλάτη τον κοντύτερο Ναβάρο. Νίκολα Διαμαντίδη. Διαμαντίδη είναι δύο playmaker κοντά στα 2 μέτρα. Δύο περιφερειακή κοντά στα 2 μέτρα. Διαμαντίδη από μακριά. Μέσα! 82-80, 7,1. Τι έκανε ο Διαμαντίδης, αυτός ο τεράστιος Έλληνας παίκτης, ο οποίος φτάνει στους 24. 4 δευτερόλεπτα και θέλει ο Παναθηναϊκός 3 πόντους, πετάει. Υπάρχει φάουλ εκεί. Υπάρχει φάουλ στο ένα. Δημήτρης Διαμαντίδης μέσα σε παζουλισμό. Μέσα. 83-81. 83-81, διαχειρός Διαμαντίδη. 10 μέτρα του έγινε αντιαθλητικό. Δημήτρης Διαμαντίδης είναι εύστοχος, 83-82. Διαμαντίδης. Πιέζεται από το Ρούμπιο που παίζει πολύ πιεστική ως και σκληρή άμυνα. Εδώ φάουλ πάνω στον Δημήτρη Διαμαντίδη. 2-4 για την Μπαρσελόνα, 2 βολές για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Διαμαντίδης θα πάρει το σκρίν από τον Μπατίστ. Το σούτ από τον Αμερικανό. 20. Με πολύ μικρή συμμετοχή στο ενεργητικό του. Εδώ μια γκριμάω από μακριά για 3. Rebound από τον Διαμαντίδη. Καλάθης. Διαμαντίδης. Το pick and roll με τον Μπατίστ. Διστάζει μπροστά στα πελώρια χέρια του Εντόν. Εδώ όμως ο Μπατίστ θα εκμεταλλευτεί. Πάντα Διαμαντίδης. Για τον Μπατίστ. Θα τελειώσει το φάουλ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό των οπαδών της. Ωραία ποικιλία από τον Ναβάρο. Η μπάλα στις πινακίδες. Όχι, αντί του Μπατίστ. Τσαρτσαρίς είναι μέσα. Διαμαντίδης για τον Τσαρτσαρί. Θα τελειώσει πολύ δύσκολα παρά την αμυντική παγίδα που του είχε αρχίσει η παίκτη του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης για 3. Να η απάντηση από τον αρχηγό της. Φώτσης.
Τελειώνει τη φάση και παίρνει και φάση. Διαμαντίδης παίρνει το screen, θα πάει προς τα μέσα. Το φάουλ από τον Ντόγκ, δύο βολές. Διαμαντίδης ευστοχής, η διαφορά θα κατέβει στους 6. Το Τζαρτσαρί ξανά καλάθι, προσπαθεί να επιτεθεί στον Ναβάρο. Διαμαντίδης για τρεις, θα βρει το στόχο. Κόβιτς θα παίξει ένας εναντίον ενός ο Διαμαντίδης, λογικά. Θα βρει ελεύθερο το Φώτση. Διαμαντίδης τώρα για τρεις και πάλι εύθοχο. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ικανός, έδειξε σε θέση να ελπίζει, αλλά ο Διαμαντίδης επιμένει. Τέλος ευνηδιασμό, ο Διαμαντίδης πάει προς τα μέσα, θα βρει τον καλάθι για τρεις, ναι, και το δεύτερο δεκαλέπτο έχει βρεθεί να χάνει με 16. 57-52 από το Διαμαντίδη να φτάνει 15 και να αναδεικνύεται σε μορφή αυτών των δύο πρώτων αγώνων play-off. 57-50-10, Διαμαντίδης παίρνει το screen από τον Μπατίστ, ελίσσεται ελεύθερος ο Σάτο για τρεις, ναι, 57-56. Άσχημη πάσα χαμηλά στον Σάτο, ο οποίος όμως θα κάνει τον drive και ο Παλα... Κερδίζει την μπάλα ο Διαμαντίδης και ξεκίνεται στο αντίπαλο καλάθι. Φάουλ από τον Λόρμπεκ. Διαμαντίδης. Πάντα Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Λάκοβιτς. Πρέπει να πάρει φόρα και να πάει μέσα, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Λάκοβιτς. Πράγματι το κάνει ο Διαμαντίδης. Έξω στο Φώτση. Το Φώτση ένας εναντίον ενός με τον Ναβάρο, βέβαια. Τρακάρανε, κερδίζει ο Διαμαντίδης. 45 δεύτερα πριν το τέλος. Ο Διαμαντίδης με την μπάλα, πλήρη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Έχει ακόμα 15 δεύτερα. Πρέπει να τα εξαντλήσει, θα μείνουν μόλις 24 στην Μπαρσελόνα. Μπατίστ, θα σηκωθεί, βήματα. Είχα στην φορά. Παναφορά από τον Νίκολας για τον Διαμαντίδη, φάουλα από τον Λόρμπεκ. Τώρα ο Διαμαντίδης. Δίνει στο Διαμαντίδη. 6 δεύτερα ακόμα. Τρέχει ο αρχηγός. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νικητής. Χαρφώνει ο Μπατίστ. Ο Παναθηναϊκός. Το σκορ. Μια Μπαρσελόνα η οποία προέρχεται από νίκη στο πρωτάθλημα στην Ισπανία την Κυριακή με 72-64 και καλά τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πρόστα Διαμαντίδης. Ο σούπερσταρ της σειράς αυτής. Τσατσαρίς από μακριά σου τάρι μέσα. 7-4. Από τα 6 μέτρα διστάζει. Έρχεται ο Διαμαντίδης. Μπατίστ. Σε αυτήν την εκπληκτική εφαρμογή του pick and roll. 11-4 σε πανδαιμόνιο, σε παζουρισμό. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί. Κοιτάξτε εδώ. Το σκρίνει στην μπάλα και το κάρφωμα του αμαρκάρι. Προσπέσει να την κάνει τη δουλειά του. Μόρις. Κόβει ο Διαμαντίδης. Εκπληκτική φάση με τον αρχικό του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά να προσφέρει την κατοχή στον Νίκολας. Διαμαντίδης. Αμαρκάρι στο Φώτσα από τη γωνία σου. Τάρια 3 μέσα αυτή τη φορά. 14-10 και πρέπει να λύσει το. Περπέρον που φοβήθηκε τον τρίποντο. Διαμαντίδης και αυτό το ίδιο. Και το φάουλ από τον Βίκο Σάδα. Είναι... Ο Ρούμπι είναι κολλημένο πάνω του σήμερα. Yeah. Περνάει πολύ ωραία. Νίκολας έχει κάνει φάουλ εκεί από τον Κώστα Πέροβιτς. Και υπάρχει και λογική του drive. Του σπίτι του Διαμαντίδη να κρατήσει επιθετικά το σκορ. Να ο Διαμαντίδης όμως για τρεις. Δίνει την απάντηση. Γιατί χρησιμοποιεί συνδυαστική άμυνα πάλι με αλλαγές όταν συναντιούνται οι παίκτες. 31-32 πόσο είναι να παίζει στην Μπαρσελόνα για δεύτερη χρονιά. Και έναν από αυτούς που 32-26 στο συν 6 και νομίζω το συν 7 είναι μεγαλύτερη διαφορά από το Παναθηναϊκό. Το δεύτερο ημίχρονο να μην αφήσει το Παναθηναϊκό ενώτερα κλέψει τον Δημήτρη, δούμε τη φάση. Καλά αφήσει. Εκπληκτική ραχία τρίπλα αλλά εξίσου καλή. Η φάση όμως εξελίσσεται και ο Μπέρες και το Ρούμπιο είναι πολύ χαμηλό ποσοστό αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι μόνο. Σε ένα απίστευτα δύσκολο σούτ ευστοχή ο Διαμαρό. Διαμαντίδης, Μπατίστ, σαν σε πολλές, ευστοχή, 41-30. 6 και 20 για το φινάλε του 20 λεπτού. Διαμαντίδης βρίσκει αμαρκά στο καλάθι που πατάει τη γραμμή, σουτάρει μέσα. 43-40 τον 12,5 πόντο που είχε στην Ευρωλίγκα φέτος. Απέναντι στον Εντόγκ, τάπα φάουλ. Είναι στους 7 σήμερα. Θυμίζω ένα μαγικό παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα στο Βαρκελόνη.
μέσα 42. Πίση, οπότε υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν νομίζω να ήταν φάουλ. Και Νίκολας Διαμαντίδης. Πολύ ωραία στον Μπατίστ. Θα καρφώσει αποφεύγοντας τον άδερφο. 52-45. Σατσαρίς, δύσκολη προσπάθεια. Διαμαντίδης κερδίζει την επαναφορά. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Σάντα που δεν τον στηρίζουν οι διαιτητές. Τράβησε το χέρι. Τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. 52-45 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Νίκολας. Σάτο στη γωνία για τρεις. Μέσα για τον Σάντα και τον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά φάουλ και ειδικά οι αμυντικοί παίκτες. Διαμαντίδης με τίποτα το Ρομπιό. Ακριβώς. Ο Ρομπιό δεύτερο φάουλ. Μαρκάρι από τον Σάντα. Προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά στο Μόρις ο Τσατσαρίς. Ρούμπιο έχει βγει έξω. Λόρμπεκ μαρκάρεται από το Φότσι. Ρούμπιο στη γωνία ο Έγκλης στη στάση για τρίποντο. Καλή άμυνα το Διαμαντίδη. Στα 3 δευτερόλεπτα Λάκοβιτς. Πατώντας γραμμή έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Καταπληκτική άμυνα Παναθηναϊκού. Ο Φόμπος. Τώρα το ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν με μυαλό και ενώ ο Διαμαντίδης ευστοχίζει την πρώτη βολή. Τρίλεπτο. Διαμαντίδης. Ίσως έχει κάνει φάουλ ο Λάκοβιτς. Διαμαντίδης εναντίον όλων. Και φάουλ. Έχει 4 ο Παναθηναϊκός. 5 εδώ και πολλή ώρα η Μπαρσελόνα. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι βολές και τα rebound. Κλειστό παιχνίδι όπως και τα δύο παιχνίδια της Βαρκελόνης. 7 στις 10 ο Άντερσον. Στη γωνία ο Μόρις. Κουτάρει για 3. Άστοχο πολύ ψηλά ο Διαμαντίδης που τα κάνει όλα. Μαζεύει το rebound. Ένα ακόμη μπάκι τον Παναθηναϊκό. Να τελειώσει κάποιες επιθέσεις ενδεχομένως κοντά στο καλάθι και να έχει ένα φόβητρο μέσα στην κίτρινη ρακέτα. Διαμαντίδης μια πολύ πολύ δύσκολη ενέργεια εκτός ισορροπίας. Το σούτ του αρχή. Εδώ είναι ένα προηγούμενο καλάθι του Διαμαντίδη. Αυτό το καλάθι που έκανε σε απόλυτη ησυχία. 74-71. Αλλάξει. Εάν το βάλει, θα βάλει το καλάθι για να κάνει φάουλ και να μην κάνει Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδη. Bound με τον Άντερσον. Απόλυτη ησυχία. Ευστοχεί ο Διαμαντίδης. 17 πόντους με 10-13 βολές. 76. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς κάθε φορά σήμερα που ξεκινάει να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, ξεκινάει από την άμυνα. Πάντα ξεκινάει από την άμυνα. Είπε λοιπόν ότι αν παίξει ο Ναβάρο τώρα, παίζουμε το σύστημα μπουνιά που είναι άρνηση στην πάσα να μην πάρει την μπάλα ο Ναβάρο και μετά αλλαγές όλα τα screen. Αν παίξει ο Λάκοβιτς, ο Καλάθης θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τον μαρκάρει με άρνηση να μην πάρει την μπάλα, αλλά όχι αλλαγές στα screen. Διαμαντίδης και Μπατίστ. Με τηλεπάθεια. 27 ψηφίζει για το rebound. Το πλονζόν από τον Διαμαντίδη. Από κάτι τέτοια κερδίζονται αγώνες play-off, ξέρετε. Κοίταξε, ο Καλάθης διακατέχεται αυτή τη στιγμή από υπερβολικό ενθουσιασμό και αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο. Διαμαντίδης. Μπατίστ. Ναι. Ο άξονας. Ήταν και τρίτο ομαδικό της Μπαρσελόνα αυτό το τελευταίο φάουλ. Σαρτσαρίς, πάτησε καλά, το βάλε το καλάθι. Πολύ έξυπνο καλά. Πάλι από την αρχή. Αλλά μέσα στον Βουγιούκα, αυτός με ένα ψηλό κρεμαστό σουτάκι, σκοράρει. Διαμαντίδης. Έρχεται ο Φότσος να βοηθήσει, ναι. 42-38. 6 πόντους, ε. Και πρόσφερε και 6 πόντους στον Παναθηναϊκό. Έκλεψε ο καλάθις με τη βοήθεια του Διαμαντίδη. Ο Σάτο ξεκίνεται μπροστά, ο Διαμαντίδης προτίμησε να συνεργαστεί με τον καλάθι. Και τώρα να βρει το Φότσι, ο οποίος θα σκοράρει. Καλάθης, άλλο ο Διαμαντίδης, καραδοκείο εντός για να βοηθήσει το Ρούμπιο. Ο Διαμαντίδης πάει την άλλη μεριά και θα συνεργαστεί με τον Μπατίστο. Θα πάει μόνο και θα βάλει το καλάθι. Φταίει τον αρχηγό και κάνει μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα πιάνει και αυτό το όπλο του. Εντόγκα απ' έξω, τίποτα. Rebound. Μετά από μάχη ο Διαμαντίδης. Όπου βάλει τα χέρια του δεν χάνει την μπάλα, είναι αδύνατο. Για να δούμε τώρα. Πάλο Ρούμπιο, δύο βολές. Είναι μια τεράστια προσπάθεια για να ξεφύγει με τον Διαμαντίδη να έχει μπει στο χορό του σκοραρίσματος. Για να ακούσουμε τι υπόθηκε στο time out. Είναι να συνεργαστούν πλέον ψηλά στα pick and roll. Στο σύν 8 Παναθηναϊκός. Λογικά από εδώ. Διαμαντίδης. Κάποια στιγμή δεν θα βάλει. Τι θα γίνει. Χέρια από Διαμαντίδη. Η Ισπανή με τον Ναβάρο, ο οποίος θέλει να φτάρει στον ευνηδιασμό για 3 πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, όπως ξεκινάει μπροστά με τη βοήθεια και του Σάτο. 63-50. Μισό του γηπέδου. Βεβαιώθηκε λοιπόν ο Ισπανός προπονητής ότι είναι από την τελική γραμμή η επαναφορά και πήγε στον πάγκο του για να δει. Καλάθης. Διαμαντίδης, 8 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Πάρτε μέσα! Είναι ωραία. Φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και ζητούν το έκτο.
71-64. Διαμαντίδη όλοι στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. 2-2.